Στα δικά μας και πάλι, σε 20 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε η νύφη που σκότωσε με 67 μαχαιριές την πεθερά της. Η κατηγορούμενη γλίτωσε στα εσόβια γιατί της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι το έγκλημα το τέλεσε εμβρασμό ψυχής. Πάμε στη Ράλιο Λεπιδουράλιο. Θοδωρή, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η κοπέλα, κατά τη διάρκεια της απολογίας της, να πούμε, δικαιολόγησε την πράξη της, λέγοντας πως η πεθερά της την πρόσβαινε συνέχεια και είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο. Όπως χαρακτηριστικά είπε, το θύμα αμφισβητούσε ακόμη ότι τα τρία εγγόνια ήταν παιδιά του γιού της. Μάλιστα, το μοιραίο εκείνο πρωινό, όταν είπε στην πεθερά της πως θα πάει στο γυναικολόγο της Θεσσαλονίκη, γιατί νόμιζε πως είναι έγκυος, η τελευταία την ξαναπρόσβαλε. Ακολούθησε ένα έντονο φρακτικό επεισόδιο που πήρε την τροπή που όλοι ξέρουμε. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ακόμα ότι η πεθερά της ήταν αυτή που σήκωσε πρώτα το μαχαίρι. Το θέμα είναι ότι τον Ιανουάριο του 2012, 22 Ιανουαρίου για την ακρίβεια, στην Καλυθέα Χαλκιδικής, η 32χρονη, σύμφωνα με το γιατροδικαστή, έφερε 68 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος, που διαφόρεκα πρόσωπο, λαιμό, χέρια, αλλά και στην πλάτη, στην πεθερά της. Μάλιστα. Ήταν ένα ραλιό Λεπίδου, την ευχαριστούμε.